Flood Protection είναι ένα στρατηγικό έργο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στους ποταμούς Τριμώνα και Εύρο. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,2 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Βουλγαρίας και 7,3 εκατομμύρια ευρώ για την πλευρά της Ελλάδας και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης καθώς και 4 περιφερειών της Βουλγαρίας. Η πρόταση που έχει γίνει αναφέρεται σε ένα αντικείμενο 11,5 εκατομμυρίων, από τα οποία τα 3,5 είναι της Βουλγαρίας και τα 8 σχεδόν είναι δικά μας από την πλευρά της Ελλάδος και αναφέρονται στους τρεις ποταμούς, τον Στριμώνα, τον Έστω και τον Εύρο. Από αυτά ένα κονδύλι των 3.900.000 διαχειριζόμαστε εμείς σαν Κεντρική Μακεδονία. Για τον Εύρο υπάρχουν 3.200.000 και για τον Έστω το υπόλοιπο ποσό. Με τα 3.900.000 εμείς έχουμε 3.200.000 περίπου για το ανατολικό ανάχωμα της Κερκίνης. Ήδη έχουμε ένα κονδύλι 2,5 εκατομμυρίων, το οποίο ετοιμάζουμε τώρα τη δημοπράτησή του και δημοπρατείται. Και συμπληρωματικά θα έχουμε και αυτά τα 3.200, οπότε υπολογίζουμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα του ανατολικού αναχώματος. Εφόσον βρέθηκαν τα χρήματα και για την Κερκίνη και για το Στριμώνα, οι μελέτες έχουν γίνει. Οι μελέτες υπάρχουν από καιρό και αν δεν υπήρχαν οι μελέτες δεν θα μπορούσαμε να ενταχθούμε. Η ένταξη γίνεται με την προϋπόθεση ότι έχουμε έτοιμες μελέτες. Οπότε άμεσα θα υλοποιηθούν. Θα ξεκινήσουμε, καλώς εγών των πραγμάτων, από το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαδικασία δημοπράτησης. Το στρατηγικό έργο για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στον ποταμό Εύρο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είχε ληφθεί σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας και αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Τα έργα αυτά είναι ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν κυρίως τις παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία ενίσχυσης των αναχωμάτων. Δηλαδή είναι σαζανέτ και λιθορυπές κυρίως, σε σημεία που πραγματικά έχριζαν επιπλέον ενίσχυσης για να είμαστε πιο ασφαλείς κατά τη διάρκεια εμφάνισης ενός πλημμυρικού φαινομένου. Επίσης, το ίδιο κονδύλιο που εξασφαλίζουμε μέσω του ITEREC προβλέπεται και η αγορά 5 αντλιακτικών συγκροτημάτων για την αποσυμφόρηση της πλημμύρας σε περιοχές όπου παρουσιάζεται ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το όλο πρόγραμμα το οποίο συνυποβάλαμε μαζί με την Κεντρική Μακεδονία μέσα περίπου δηλαδή Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να προκηρυχθούν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα. Και ξέρετε, αυτά τα έργα έρχονται να συμπληρώσουν άλλες παρεμβάσεις περίπου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ οι οποίες έχουν γίνει για την θωράκιση της περιοχής απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα.